Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξέρω ότι θέλουν πολλοί και πολλές να μείνουμε Ευρώπη, να είμαστε εξυγχρονιστές, να μην πάμε πίσω, να προχωρήσουμε. Και σας διαβάζω τους τίτλους μόνο από 6-7 άρθρα που έχουν γραφτεί τα τελευταία 6-7 χρόνια σε δύο περιοδικά που τυχαίνει να είμαι και συνδρομητής, το London Review of Books και το New York Review of Books. Αρχίζω Δεκέμβρη του 2011. Keith Thomas, τα πανεπιστήμια στο στόχαστρο. Συνεχίζω για το 2012. Του Paul Seabright, πώς να υπερασπιστούμε τα πανεπιστήμια. Συνεχίζω στο 2012, New York Review of Books, Anthony Grafton, μπορούν τα πανεπιστήμια να σωθούν. Πάμε στο 2013, άρθρο του Στέφαν Κολίνη, από το Cambridge, ξεπούλημα. Συνεχίζω, Ιούλιος το 2015, πάλι New York Review of Books, Andrew Del Banco, τα πανεπιστήμια μας, η εξοργιστική πραγματικότητα. Και τέλος το 2016, Ράνα Φουροχάρ, New York Review of Books, πώς η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή. Είμαστε μέρος αυτής της συζήτησης. Όταν λέτε να πάμε μπροστά, να εξυγχρονιστούμε, είμαστε μέρος αυτής της συζήτησης. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, το είπε νομίζω και ο Χρήστος ο Μαντάς, ότι φοιτητές που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο χρέος, στα φοιτητικά δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέλη ΔΕΠ που όλο και περισσότερο στην Αμερική προσλαμβάνονται χρησιμοποιώντας το μοντέλο του Walmart ως προσωρινοί εργαζόμενοι. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για ένα πανεπιστήμιο που όλο και περισσότερο κεντρικό και πρωτεύοντα ρόλο έχει διοίκηση. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο που υπάρχει τεράστια διοίκηση στην οποία έχουν και τις αντίστοιχες και βεβαίως ανταγωνιστικές αμοιβές, ότι έχουμε την αυξανόμενη εμπορευματοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης, την εργαλοποίηση, θα γυρίσω σε αυτό, ότι η χρηματοδότηση από εταιρείες και η ποιότητα αυτή της έρευνας είναι εντελώς προβληματική στα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν είναι πανεπιστημιακοί που αγοράζονται, αλλά αυτός που πληρώνει σιγά σιγά επηρεάζει και τη θεματολογία και τη μεθοδολογία. Ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση από εταιρείες η οποία εξαγοράζει τη μυστικοπάθεια και τη μη προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων μέσα από συμβάσεις και ρήτρα εμπιστευτικότητας. Άρα η γνώση δεν είναι γνωστή και ανοιχτή για όλους. Ξέρουμε ότι φεύγουν πανεπιστημιακοί στην Αγγλία από τα πανεπιστήμια γιατί βαρέθηκαν αντί να διδάσκουν να γράφουν φόρμες για την αξιολόγηση για τη διδασκαλία. Ξέρουμε τα κολπάκια που κάνουν κάθε βρατενικό και αμερικάνικο τμήμα στην αξιολόγηση για να πάνε καλύτερα και αντί να στοχεύουν στην έρευνα αγοράζουν καθηγητές ένα μήνα πριν από την αξιολόγηση να πάρουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Τα ξέρουμε αυτά, τα συζητάμε. Όταν λέτε εσείς μπροστά, σαν να το ξέρουμε τι είναι η λύση, σαν να ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει βαλχάλα, το που μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αντιγράψουμε. Τα έχετε συζητήσει, τα έχετε σκεφτεί. Οι αντιπροτάσεις σας αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Να σας πω την εμπειρία μου από τη διαπραγμάτευση. Υπάρχει πολύ μεγάλος καημός των θεσμών για την απολυτικοποίηση του κράτους. Σε κάποια συμφωνώ, γιατί έχουν στόχο το πελετειακό σύστημα που φτιάξατε. Σε κάποια διαφωνώ. Αλλά δεν υπάρχουν οι θεσμοί να μας πούν και να μας επιτρέπουν να κάνουμε θεσμούς που προστατεύουν από το ιδιωτικό συμφέρον. Δεν μιλάω τώρα για τα πανεπιστήμια, για το ΤΑΙΠΕΔ, για το νέο ταμείο. Εμείς προσπαθούμε να το παλέψουμε αυτό. Είναι σαν να μην υπάρχει πρόβλημα ιδιωτικών συμφερόντων και πώς επηρεάζουν και πώς παίρνουν μεγαλύτερη δύναμη. Σαν αυτό να μην το έχετε σκεφτεί. Πώς δεν είναι κίνδυνο το ιδιωτικό συμφέρον που θέλει να μπει μέσα στα πανεπιστήμια.
Και με ποια διαδικασία λογοδοσίας θα το προστατέψουμε αυτό? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ, βουλευτές, και μάλιστα και πανεπιστημιακοί βουλευτές, που το θεωρούν απαράδεκτη παρέμβαση του κράτους. Αν θέλεις να διδάξεις σε ένα μεταπτυχιακό που έχει δίδακτρα, να διδάξεις και σε ένα που δεν έχει δίδακτρα. Έτσι θα υπονοήσουμε το νέο πανεπιστήμιο? Θα συζητήσουμε μαζί σε αυτές τις συνθήκες, τις παγκόσμιες, που το πανεπιστήμιο είναι σε κρίση, πώς επινοούμε το καινούργιο δημόσιο πανεπιστήμιο? Δίνει όλες τις απαντήσεις στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας? Όχι. Και να φανταζόμαστε, δεν θα ισχυριζόταν ότι θα μπορούσε να δώσει όλες τις λύσεις. Αρχίζει κάποιες ρυθμίσεις για να μπορούμε να σκεφτούμε πώς μπορώ να προστατεύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο που εσείς δεν το κρατήσατε ποτέ δημόσιο και μετά φωνάζετε τώρα δεν είναι και καλό κιόλας. Είναι πραγματικά πρόβλημα, είναι μεγάλη παρέμβαση να μην υπάρχουμε μεταπτυχιακά από ένα τμήμα που διδάσκει μόνο ένας-δύο από αυτό το τμήμα και έρχονται από άλλο? Είναι ακαδημιακότητα αυτό? Είναι κάτι που μπορεί να το υποστηρίξετε? Μεταπτυχιακά φαντάσματα που είναι ένας καθηγητής και φέρνει 5, 6, 8, 10 από άλλα πανεπιστήμια και το τμήμα δεν έχει κάποιο έλεγχο να ξέρει τι γίνεται? Είναι εχμή κατά της δημοκρατίας ότι οι φοιτητές θα παίρνουν μέρος. Είναι αιχμή κατά της δημοκρατίας ότι δεν θα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο? Δηλαδή αυτή είναι η άποψή σας για τη δημοκρατία? Winner takes all, που λένε οι Αμερικάνοι. Όποιος κερδίσει εκλογές κάνει ό,τι θέλει, όπως είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση, που και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν χρειάζεται να βρουν λύσεις. Δεν χρειάζεται να συζητήσουν πανεπιστημιακοί. Κερδίζεις εκλογές, τέλειωσες, κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτή είναι η άποψή σας για τη δημοκρατία? Εγώ βλέπω ένα νομοσχέδιο που αρχίζει αυτή τη συζήτηση και την υπονόηση του δημόσιου πανεπιστημίου. Βλέπω ότι γίνεται έλεγχος στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Βλέπω ότι γίνεται διαφάνεια στα ΕΛΚΕ. Και όχι μόνο διαφάνεια, γιατί μου ζήτησε ο Υπουργός Παιδείας να συζητήσω με τους Πριτάνης, ακριβώς για να υπάρχει ευελιξία, να βρούμε αυτή τη νέα ισορροπία. Την βρήκαμε, δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα το διορθώσουμε άμα δεν είναι η σωστή ισορροπία. Αλλά αυτό προσπαθούμε. Να μπορούν να κάνουν τα προγράμματα, να μπορούν να υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά να υπάρχει και ένας έλεγχος. Να πω κάτι και για το άσυλο. Γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και δεν λέμε αυτό που έπρεπε όλοι να συζητήσουμε? Είναι παράνομη πράξη η καταλήψεις ή δεν είναι? Αυτό δεν είναι το βασικό που διαφωνούμε και αρχίζουμε και συζητάμε για ναρκωτικά και αυτό δεν είναι? Δεν θέλουν κάποιοι να μην γίνονται καταλήψεις? Γιατί το λέμε ανοιχτά ότι εσείς θεωρείτε την εγώ έχω πάρει μέρος σε πολλές καταλήψεις. Επιπλέον θεωρώ ότι πολλές καταλήψεις είναι λάθος. Αλλά στη δική μου ιδέα της δημοκρατίας τα δικαιώματα δεν είναι μόνο για ανθρώπους που συμφωνούν με μένα. Δηλαδή αν κάποιος κάνει μια κατάληψη που δεν συμφωνώ εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι και λάθος, ότι δεν μπορώ να συζητήσω. Και ας είναι λάθος αυτή η κατάληψη και με τους λάθους στόχους και με τις λάθους μεθόδους. Αλλά είναι μια κατάληψη για κάποιο λόγο. Κάποιοι ήθελαν να συζητήσουν και να δημιουργήσουν ένα συμβάν για να μπορεί να συζητήσει. Πείτε αυτό όμως. Μην μας λέτε τώρα για τα ναρκωτικά και τη βία και σε αυτό. Πείτε ότι δεν θέλουμε καταλήψεις. Ότι είναι αντιδημοκρατικό. Ότι οι φοιτητές πρέπει να κάθουν στα αυγά τους και να μην ασχολούνται. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με δύο αξίες για την πανεπιστημιακή και την άλλη παιδεία, η μία που δεν την υποστηρίζω και μία που την υποστηρίζω. Είπε ο πρόεδρος του Πατοαμιού ότι πρέπει να έχουμε αξιολόγηση και η χρηματοδότηση να επηρεάζεται από αυτό. Όσο καλύτερα πας, τόσα πολλά χρήματα θα παίρνεις. Ναι, η έρευνα, ναι, όχι, δεν διαφωνώ. Άμα το διαστρέψω, αυτό εννοούσα και αυτό θα πω. Να σας πω γιατί είναι λάθος αυτό. Και να σας πω, κύριε Μαυρωτά, γιατί θεωρώ ότι η αντιγνωστικότητα δεν έχει σχέση στο πανεπιστήμιο. Εγώ όταν ήμουνα στην ΑΣΟΕ, ήμουνα σε ένα τμήμα πετυχημένο, θεωρώ, που είχε ένα πολύ πετυχημένο μεταπτυχιακό και ένα πολύ επιτυχημένο ερευνητικό τμήμα. Και με παρακαλούσανε από δύο επαρχιακά πανεπιστήμια, μην τα πω ποια είναι,
να πάω να τους δώσω τα φώτα μου. Όχι τα φώτα μου, το φώτο. Πώς κάνω εμείς, πώς οργανώνουμε την έρευνα, πώς κάνουν τους φοιτητές. Έπρεπε να το κάνω ή δεν έπρεπε, κατά εσάς? Εγώ λέω έπρεπε. Γιατί όμως να δυναμώσω ένα τμήμα, θα μου πει τώρα ο πρόεδρός μου, που είναι ανταγωνιστής τώρα για ερευνητικά χρήματα. Γιατί να το κάνω αυτό? Ανταγωνισμός δεν είναι για την παιδεία. Εγώ, αν πάει το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων στα οικονομικά καλύτερα από μένα, κερδίζω, δεν χάνω από αυτό που είμαι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τώρα. Έχω καλύτερους φοιτητές και καλύτερη έρευνα. Γιατί χάνω εγώ από αυτό? Άρα, γιατί να υπάρχει ανταγωνισμός που βάζει ένα τμήμα? Είναι δημόσιο εγχείρημα η παιδεία. Δεν είναι για ποιος θα πάει καλύτερα. Είναι άλλο πράγμα κάθε τμήμα να θέλει να πάει καλύτερα από ό,τι πήγε πέρυσι, και είναι άλλο πράγμα να θέλει να πάει καλύτερα από άλλο τμήμα. Γιατί τότε αρχίζουν τα παιχνίδια της αξιολόγησης και να μπορείς να πεις στους άλλους ότι είσαι καλύτερος από άλλους. Και θέλω να πω και από μια αξία που υποστηρίζω, που δεν τη βλέπω να την υποστηρίζετε εδώ πέρα. Η αξία της αυταξίας. Σε μια από τις σταυροφορίες, ο Ιβ Λεμπρετόν βλέπει μπροστά του, καθώς πήγαινε προς τα ιερούς τόπους, βλέπει μια τρελή. Ξέρουμε ότι είναι τρελή, γιατί έχει μαλλιά σε όλα τα βιτρό που θα δείτε στις εκκλησίες. Οι γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές και πρέπει να έχουν μαλλιά έτσι. Όταν έχουν μαλλιά εδώ είναι τρελές. Και άρα δεν τις ελέγχουμε. Και αυτή η κυρία έχει μια δάδα φωτιά στο ένα χέρι και ένα κουβά νερό στο άλλο χέρι. Και τη ρωτάει ο Ιβ Λεμπρετόν, τι κάνεις κοπέλα μου, φαντάζομαι το είπε ακριβώς έτσι, τι κάνετε αυτό? Και λέει, με τη φωτιά θέλω να κάψω την παράδεισο, τον παράδεισο. Και με το νερό θέλω να σβήσω τη φωτιά της κόλασης, γιατί δεν θέλω κανένας να αγαπάει το Θεό, είτε γιατί θα πάει στον παράδεισο, είτε γιατί θέλει να αποφύγει την κόλαση. Θέλω να το κάνει για την αγάπη του ίδιου του Θεού. Δεν είναι το πανεπιστήμιο μόνο προετοιμασία για την αγορά εργασίας, όπως δεν είναι το δημοτικό μόνο ετοιμασία για το γυμνάσιο, όπως δεν είναι το γυμνάσιο μόνο προετοιμασία για το λύκειο, όπως δεν είναι το λύκειο μόνο προετοιμασία για το πανεπιστήμιο. Είναι μερικά πράγματα που έχουν αυταξία. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να γίνονται. Και το εργαλειακό πανεπιστήμιο που βγάζει λεφτά και θέλει μόνο να βοηθήσει την οικονομία, ούτε αυταξία έχει, ούτε στο τέλος βοηθάει την οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ.